συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στη σημερινή μας εκδήλωση, δύο μέρες πριν την κλήση είναι η εκλογική αναμέτρηση της 25ης Ιούνιου. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται μαζί μας η συντρόφισσα Ράιν Φρασκιά, μέλος της εκλογικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Βουλευτική Συμμαχία και εκ νέου υποψήφια βουλευτής της Άφρας Σαλονίκης. Μαζί μας είναι και υποψήφιοι του Συμποδελτίου της Εκλογικής Περιφέρειας Φλόρινας. Σήμερα ο Στέφανος ο Κύρος μας στέλνει τους αγωνιστικούς τους χαιρετισμούς για ενόψη των εκλογών, διότι σήμερα λείπει για προσωπικούς λόγους. Δίνουμε τη μάχη όλοι μαζί. Την Κυριακή ανατρέπουμε το συσχετισμό των προηγούμενων εκλογών. Είμαστε η δύναμη που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Σε αυτό το σημείο θα δώσω το λόγο στον υποψήφιο βουλευτή, στον Γιώργο Κουδακή. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε λίγες μέρες τελειώνει ο εκλογικός αγώνας και θα πάμε να ψηφίσουμε. Σας καλώ όλους λοιπόν να πάμε και να πάμε δηλαδή και εγώ μαζί σας να ψηφίσουμε και να στηρίξουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Για μια καλύτερη κοινωνία, για μια πιο δίκαιη κοινωνία. Για ένα εσύ δημόσιο και όχι ιδιωτικό. Δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω. Όλοι ξέρουμε την κατάσταση. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί να ψηφίσουμε, στηρίζοντας το ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζοντας μια ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Καλή ψήφο σε όλους μας. Τώρα στο βήμα κριτικού Ειρήνη. Υποψήφια, η οποία μπήκε στο ψηφοδέλτιο και αντικατέστησε την Πασχαλιά, την Χατζή Κωνσταντίνου. Καλησπέρα. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι η Ειρήνη Κρητικού, με καταγωγή από την Βεγόρα και το Πελαγό Αμυνταίου. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε μια τέτοια εκλογική διαδικασία. Η ενασχόλησή μου με τα κοινά ξεκινάει από την τοπική αυτοδιοίκηση ως πρόεδρος τοπικής κοινότητας Βεγόρου. Ασχολούμαι είμαι τοπική σύμβουλος και ενεργό μέλος του Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο Ανατολικής Εορδέας Κοινότητας Λεκάνης Βεγορίτιδας και είμαι στο ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ του Αγροτικού Συλλόγου Πελαγού. Ο λόγος που αποδέχτηκα το κάλεσμα του κόμματος είναι στον βαθμό που μπορώ να αναδείξω τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα. Είμαι αγρότησα, ενεργή, βιώνω τα τελευταία χρόνια τα προβλήματα της επαρχίας και των ανθρώπων και γενικά των νέων και ταυτόχρονα τα τεράστια προβλήματα του πρωτογενή τομέα. Θα δώσω και εγώ με τους συνυποψηφίους μου τη μάχη στη Φλόρινα για ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα. Οπότε σας καλώ όλους να στηρίξετε την προσπάθειά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Από τη μάχη της 25ης Ιούνιου δεν περισσεύει κανείς. Στο βήμα θα καλέσω την Χατζη Κωνσταντίνου την Πασχαλιά, η οποία για τυπικούς λόγους βγήκε από το ψηφοδέλτιο και μπήκε κριτικού, αλλά θα δώσει τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς εν ώψη της μεθαυριανής και κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης, στην οποία πρέπει όλοι μαζί να ανατρέψουμε αυτούς τους χαιρετισμούς της 25ης Μάη. Σας καλησπέριζω κι εγώ. Παρόλο που δεν θα δείτε το όνομά μου στο ψηφοδέλτιο αυτή τη φορά, εγώ αγωνίζομαι με τους υπόλοιπους υποψηφίους. Σας καλώ κι εγώ να έρθετε την Κυριακή για να δώσετε κι εσείς τον δικό σας αγώνα για ένα καλύτερο αύριο και για μια καλύτερη κοινωνία με το ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους υποψηφίους και καλώ τώρα στο βήμα το μέλος της Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Βουλευτική Συμμαχία και την νέα υποψήφια στην Άλφη Θεσσαλονίκης, τη Ράνια τη Φρασκιά, η οποία έχει να συμβάλει σε αυτό το αγώνα που δίνουμε όλοι μαζί. Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι στη Φλόρινα. Στη Φλόρινα της τέχνης, στη Φλόρινα του πολιτισμού.
στη Φλόρινα της αδικίας, στη Φλόρινα που, όπως νιώθω και με την γενέθλιά μου τη Θεσσαλονίκη, στεναχωριέμαι για όλα αυτά που θα μπορούσαν να γίνουν και δεν έχουν γίνει, στεναχωριέμαι για τις πόλεις μας που είναι στολίδια και όμως δεν τα εκτίμησαν όπως πρέπει. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για όλους εσάς που κρατάτε πραγματικά θερμοπύλες σε όλα τα μέρη που περιγράφουν τα σύνορα αυτής της υπέροχης χώρας, με τόση ομορφιά στους κατοίκους, αυτό που λένε για τη Βόρεια Ελλάδα, αυτό που νιώθουμε όταν πηγαίνουμε σε μέρη που είναι πάρα πολύ οικία. Η μαμά μου έχει καταγωγή από Ανατολία της Κοζάνης, πέρασα πολλές φορές υπέροχες στιγμές στη Δυτική Μακεδονία και λυπάμαι πάρα πολύ, ζώντας πολλά χρόνια πια στην Αθήνα και εκεί έκανε οικογένεια και εργάζομαι πολλά χρόνια, όταν επιστρέφω να βλέπω όλα αυτά που δεν έγιναν. Γι' αυτό σήμερα είμαστε εδώ. Ξέρετε, πολλοί θα σκεφτείτε τώρα, ωραία, θα μιλήσουμε για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, θα πούμε και λίγα λόγια γι' αυτό και γιατί να το κάνουμε, μοιάζουν τα πράγματα δεδομένα. Πρώτον, τα πράγματα δεν είναι ποτέ δεδομένα. Δεύτερον, ο αγώνας δεν τελειώνει ποτέ μέχρι να δικαιωθούμε. Δεν είναι μόνο η 26η του Ιούνιου. Υπάρχουν και τα επόμενα χρόνια που θα έρθουν. Και επειδή τα αιτήματα είναι πάγια, είναι δίκαια και ανάγκη μας για μια κοινωνία στην οποία θα ζούμε με ισοτιμία, με αξιοκρατία, με ελπίδα για το αύριο και με αξιοπρέπεια στο σήμερα, είναι πάγια και είναι για πάντα. Και δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε, ο καθένας από εκεί που μπορεί, ο καθένας από το σημείο που βρίσκεται στη δική του προσωπική ιστορία, μέχρι αυτό να το πετύχουμε. Γιατί έτσι αξίζει να ζούμε, πάνω από κόμματα. Γιατί πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος. Στη συγκεκριμένη όμως συγκυρία, την ιστορική συγκυρία στην Ελλάδα, αυτές τις αξίες, αυτή την ανάγκη για αξιοπιστία, για συμπεριληπτική δημόσια παιδεία, δωρεάν, για μια υγεία που σέβεται τον άνθρωπο και το βάζει στο επίκεντρο. Αυτά όλα τα εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο πρόεδρος μας Αλέξης Τσίπρας. Και θα σας πω και κάτι προσωπικό, γιατί είμαι και η τελευταία ίσως που μπήκα σε αυτόν τον αγώνα, λίγες μόλις μέρες πριν τις εκλογές, ούτε δύο εβδομάδες. Γιατί μπήκα, με ρώτησαν πολλοί, γιατί άραγε. Μοιάζω κι εγώ φορεμένη. Χρόνια πολλά στην τηλεόραση, με μια σταθερή δουλειά τα τελευταία χρόνια, με ένα δικό μου κέντρο ψυχικής υγείας, για το οποίο μόχθησα πολύ και είμαι πολύ περήφανη. Μπήκα γιατί δεν είμαι μόνο εγώ. Μπήκα γιατί έχουμε παιδιά. Τα παιδιά μου, τα παιδιά σας, τα παιδιά μας. Και γιατί σε αυτή τη χώρα πρέπει να ζήσουν και εκείνα. Με αξιοπρέπεια, με δικαίωμα στη δημόσια εκπαίδευση, αλλά όπως πρέπει να είναι. Όχι γιατί δεν μπορούμε να πάμε στα ιδιωτικά, όχι γιατί δεν υπάρχουν ιδιωτικά, αλλά γιατί πρέπει η δημόσια παιδεία να δείχνει τον δρόμο. Και αν κάτι υπάρχει μες στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, και θα σας πω και δύο-τρεις λεπτομέρειες για να μην σας κουράσω, είναι σπουδή για την παιδεία και την υγεία. Αυτά δηλαδή τα οποία βιώνουμε στην καθημερινότητά μας όλοι. Πόσο μάλλον σε περιοχές όπως είναι η Φλόρινα. Γιατί μπορεί να είναι η αιώνια αγαπημένη του Αγγελόπουλου και από τις αγαπημένες όλης της Ελλάδος, αλλά δεν ζείτε εσείς εδώ και οι κάτοικοι αντίστοιχα με την ομορφιά, αντίστοιχα με τις δυνατότητες, αντίστοιχα με όλα όσα πρέπει να γίνουν. Εγώ πονάω όταν βλέπω να ερημώνουν αυτά τα μέρη. Δεν μας αξίζει. Αυτά τα μέρη πρέπει να ενισχύονται, πρέπει να ενδυναμώνονται. Και καλά που υπάρχει και το Πανεπιστήμιο εδώ. Και καλά που υπάρχετε και όλοι εσείς που συνεχίζετε με τις μικρές ή μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Με το να εκμεταλλευόμαστε θετικά τον πλούτο και να αναπτυσσόμαστε σε όλες τις παραγωγικές δομές που υπάρχουν εδώ. Αλλά δεν αρκεί. Δεν αρκεί όταν πρέπει για να πάμε στο νοσοκομείο να πάμε στη Θεσσαλονίκη στην καλύτερη των περιπτώσεων. Δεν αρκεί όταν τα σχολεία δεν είναι αυτά που πρέπει να είναι. Δεν αρκεί τίποτα από όλα αυτά.
και βαρεθήκαμε να ακούμε. Εγώ προσωπικά βαρέθηκα και ως Ράνια και σχάτως ως πολιτικός και υποψήφιο βουλευτής της Άλλης Θεσσαλονίκης. Θέλω πράξεις και στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο μελέτησα πάρα πολύ για να αποφασίσω, να συνδράμω με όποιες δυνάμεις από όπου βρίσκομαι εγώ σε αυτό το σημείο της ζωής μου, ήταν γιατί είδα όλα εκείνα τα σημεία που ταιριάζουν και με τη δική μου φιλοσοφία ζωής, που ταιριάζουν με την αξιοπρέπεια με την οποία πρέπει να ζούμε. Δεν γίνεται να επιβιώνουμε, αυτό δεν είναι ζωή. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για να επιβιώνουμε, ούτε εμείς, ούτε η πόλη μας, ούτε τα μέλη μας και ούτε τα παιδιά μας. Πρέπει να ζούμε με αξιοπρέπεια, πρέπει να ζούμε με ελπίδα, πρέπει να μας στηρίζει το κράτος και ειδικά εσάς εδώ. Δεν γίνεται απλά να γίνονται όλα στην Αθήνα. Ξέρετε, ζώντας πολλά χρόνια στην Αθήνα, έχω μια πιο καθαρή ματιά για αυτό που συμβαίνει και στη γενέτειρά μου και στη Δυτική Μακεδονία, με την οποία είμαι πολύ συνδεδεμένη και από καρδιάς και με δεσμούς αίματος. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Δεν φτάνουν να είναι περαστικοί άνθρωποι. Και ευτυχώς που κι εσείς έχετε εδώ πολιτικούς που έχουν φέρει πολύ ψηλά τη Φλόρινα και την έκαναν να ακουστεί και στην Αθήνα πολύ δυνατά και όχι μία καρποστάλ κάπου στην Ελλάδα. Η Φλόρινα δεν είναι μία πόλη κάπου στην Ελλάδα. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική πόλη με πάρα πολύ σημαντική ιστορία, πολιτισμό, τέχνη και φύση και ομορφιά που μπορεί και να υποστηρίξει τους κατοίκους να μείνουν εδώ αλλά και τα παιδιά και τις επόμενες γενιές. Αλλά χρειάζεται και πολιτική δράση. Όχι μόνο περατζάδες και επισκέψεις. Χρειάζεται και την επόμενη μέρα. Γι' αυτό λοιπόν για μένα προφανώς είναι πολύ σημαντική η ψήφος την 25η του Ιούνιου. Εννοείται ότι μπορεί να γίνουν όλα γιατί είναι μια καινούργια κάλπη. Μια ολοκένουργια κάλπη και θα δημιουργηθούν νέοι συσχετισμοί. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι αυτό που θα γίνει από την επόμενη μέρα, στις 26 και μετά για τα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Γι' αυτό κανένας αγώνας δεν είναι χαμένος, εκτός από τον αγώνα που δεν δίνουμε. Και αυτό να το θυμάστε καλά, κάθε φορά που θα σκέφτεστε και τώρα τι έγινε και τι θα αλλάξει, θα αλλάξουν πολλά. Γιατί δεν είναι μόνο η μέρα, δεν είναι μόνο μια εκλογή. Είναι όσα πρέπει να χτίσουμε μέχρι την επόμενη. Και αν δεν προλαβαίνουμε τώρα, προλαβαίνουμε μέχρι την επόμενη. Αλλά κάθε μέρα πρέπει να χτίσουμε, αρχής γενομένης από την Κυριακή που μας έρχεται. 5 πράγματα θέλω να σας πω για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και κυρίως γιατί αυτό είναι ένα πρόγραμμα που είναι και ρεαλιστικό και κοντά σε όσα ακούγονται, είναι και κοστολογημένο στην ακρίβειά του. Από πολύ σημαντικούς ανθρώπους, ο καθένας επιστήμονας, ειδικός στο τομέα του, έχει εκπονηθεί αυτό το πρόγραμμα. Οπότε όλες οι φωνές που λένε ότι αυτό είναι ένα ανέφικτο πρόγραμμα, δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι ένα πρόγραμμα πολύ στοχευμένο και ακριβώς κοστολογημένο, απλά με άλλη προσέγγιση. Με προσέγγιση, όταν η φορολόγηση των υπερκερδών, που είναι ένα νόμιμο μέτρο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τα έχει κανένας με την ανάπτυξη. Αυτές είναι παλιές φωνές και λάθος μεταφρασμένες. Φυσικά και δεν θέλουμε την ανάπτυξη. Αλλά θέλουμε το προϊόν αυτής της ανάπτυξης να πηγαίνει σε αυτούς που την παράγουν, σε όλους εμάς που εργαζόμαστε, που δημιουργούμε τις μικρές μας σύνηθες επιχειρήσεις, που προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τον τόπο μας, που πληρώνουμε τους φόρους μας. Και θέλουμε όλο αυτό να επιστρέψει στην καθημερινότητά μας. Θέλουμε να επιστρέψει στην εκπαίδευση, που είναι ένα αληθινά δωρεάν, και θα εξηγήσω λίγο παρακάτω τι εννοώ. Θέλουμε να επιστρέψει όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, με τη μείωση λοιπόν του συντελεστή του ΦΠΑ στο 6%, με μηδενισμό του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, και αν με ρωτάτε, είναι το πλέον άδικο να μην υπάρχει μια ειδική πρόνοια για περιοχές όπως τη Φλόρινα, τουλάχιστον για τα καύσιμα. Τι λέμε τώρα, είναι το ίδιο να θερμαινόμαστε 3 μήνες και το ίδιο 9 μήνες που χρειάζεστε εσείς. Επειδή λοιπόν είναι μια ωραία καρποστάλη Φλόρινα και δεν προκύπτει το κρύο μέσα από τις ωραίες εικόνες, σημαίνει ότι εσείς δεν το ζείτε. Δεν διανοούμε να μην υπάρχει ειδική πρόνοια στα μέρη όπως η Φλόρινα. Και θα κάνω και εγώ από την πλευρά μου ό,τι μπορώ, μέσα στη Βουλή και θα ενώσω τη φωνή μου μαζί με τις φωνές που θα προκύψουν
από την καινούργια κάλπη της Κυριακής, τις ντόπιες, τις δικές σας, τις καθαρές, αυτές που σας έχουν κάνει περήφανους και ασπροπρόσωπους, και επιτρέψτε μου να συγκεντρώσω όλο αυτό στο πρόσωπο της Πέμπτης, για την οποία θα σας μιλήσω και αργότερα, και εγώ δεν πρέπει να χειροκροτήσετε. Γιατί και εγώ, έμαθα πολλές φορές, και σκεφτείτε ότι εγώ ξέρω την Φλόρινα, χάρη σε εκείνη. Και πολλές φορές ακούστηκε η Φλόρινα μέσα στη Βουλή και σε άλλους που δεν ξέραν κατά που πέφτει, χάρη σε εκείνη. Δύο-τρία πράγματα θέλω να σας πω. Πρώτον για την δημόσια εκπαίδευση, που καλώς και λένε δημόσια, αλλά δεν είναι και πολύ δημόσια. Όταν χρειάζεται να πληρώνουμε τόσα φροντιστήρια, όταν χρειάζεται να ζητάμε τα αυτονόητα, να μην πέφτουν οι πόρτες, να έχουμε θέρμανση, να έχουμε δασκάλους. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, Προοδευτική Συμμαχία, μέσα στο πρόγραμμά του, έχει βάλει 5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος για την εκπαίδευση μετά από πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, το λιγότερο που υπάρχει στην Ευρώπη και να συνταχτούμε με το μέσο όρο. Δεν γίνεται χωρίς αυτό. Γιατί όλα αυτά που βλέπουμε και όλα αυτά που αποτυπώνονται σαν κοινωνία, με τη μορφή βίας, σχολική βία, οπαδική βία, εδώ οικογενειακή βία, έφηβη βία, από πού ξεκινάνε? Γεννήθηκαν κακοί άνθρωποι, γεννήθηκαν κακά τα παιδιά μας. Ξεκινάνε από την εκπαίδευση που είναι υποτιμημένη. Γιατί όλα αυτά, εκτός από το να πατάξουν τα φαινόμενα στο σήμερα, άρα τα συμπτώματα μιας παθολογίας που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, πρέπει να ξεκινήσουμε να χτίζουμε για τις επόμενες οικογένειες. Και από πού θα ξεκινήσουμε να χτίζουμε? Από πού, τα καφέ, από τα σχολεία θα ξεκινήσουμε να χτίσουμε. Αν δεν βγουν σημαντικά μαθήματα, αν δεν βγουν οι σχολικοί ψυχολόγοι όπως θα έπρεπε να είναι, αν δεν ενισχυθεί το σχολείο ώστε να ανακουφιστούν το λοήμερο σχολείο, οι δάσκαλοι στα σχολεία ώστε να ανακουφιστούν και οι γονείς. Ξέρετε τι είναι η βία στα παιδιά? Είναι όλη αυτή η δυσκολία που τα παιδιά μεταβολίζουν σε βία, η δυσκολία που ζουν στα σπίτια τους. Ούτε οι γονείς είναι κακοί, αλλά είναι δυσκολεμένοι. Και πρέπει να τους ξεδυσκολέψουμε με το βαθμό και με τον τρόπο που μπορούμε. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα κράτος δικαίου χωρίς να υπάρχουν δομές. Και όταν μιλάμε για την περιφέρεια, χωρίς δομές, στην ψυχική υγεία, στη συμβουλευτική των γονέων, στα σχολεία, για να μην φτάνετε αυτό να αποτυπώνεται ως βία, δεν νοείται. Και αυτά όλα υπάρχουν με ρεαλιστικούς τρόπους, με κοστολογημένους τρόπους στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Υγεία. Τεράστιο θέμα. Το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Δεν γίνεται να αγωνιούμε για μας τους ίδιους, για τους ηλικιωμένους, για τα παιδιά μας, για τις εγκυμονούσες, για όλους τους ευάλωτους πληθυσμούς, επειδή γεννηθήκαμε περήφανοι μακριά από την Αθήνα. Δεν διανοείται να συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα του 2023. Αλλά φτάσαμε ακόμη και στην Αθήνα να ζητάμε τα ασθενοφόρα και να μην έρχονται και να πεθαίνουν οι άνθρωποι. Άρα άμεσες προσλήψεις, υπάρχει αυτό μέσα στο πρόγραμμα και θα γίνει την επομένη που ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορεί να γίνει κυβέρνηση. Άρα στελέχωση με τους γιατρούς, άρα ειδική πρόνοια, και αν κάπου μιλάμε για μεροληψία, θα πρέπει να μιλάμε για θετική μεροληψία στα κριτικά και δυσκολεμένα από τη γεωγραφία τους μέρη. Θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε δομές υγείας, πρωτοβάθμιας και σε νοσοκομεία. Δεν γίνεται να ζούμε με την αγωνία. Και σε ένα μέρος που χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί με αυτή τη μικρή βόλτα είχα χρόνια να έρθω, η αλήθεια είναι στη Φλόρινα, είδα πάρα πολλούς νέους ανθρώπους. Είδα πάρα πολλά παιδιά. Δεν γίνεται λοιπόν να ζείτε με την αγωνία ενός νοσοκομείου που δεν υπάρχει κοντά ή δομών που δεν εξασφαλίζουν την πρόσβαση στην έγκαιρη σε αυτές τις δομές. Και αυτό πρέπει να αλλάξει την επαύριο. Και είτε ο ΣΥΡΙΖΑ πάρει την καθαρή εντολή, είτε είναι μια ισχυρή φωνή μέσα στη Βουλή ως αντιπολίτευση, θα παλέψουμε για όλα αυτά. Για αυτά που θα έπρεπε και ελπίζω να είναι σε λίγα χρόνια από τώρα, δεδομένα. Για να ζούμε με αξιοπρέπεια, για να ζούμε με ασφάλεια, για να μην ερημώνουν τέτοιες ιστορικές περιοχές και πόλεις όπως είναι η Φλόρινα. Για όλα αυτά πρέπει να σκεφτούμε με πάρα πολύ σύνεση. Με πάρα πολύ σύνεση. Τι θα κάνουμε, τι θα ψηφίσουμε, πώς θα προσέλθουμε την Κυριακή και κάθε δεδομένη Κυριακή και Δευτέρα
και καθημερινή, που θα κληθούμε να πούμε την άποψή μας, που θα κληθούμε να αγωνιστούμε ο καθένας από εκεί που μπορεί. Αλλά κάτι μπορούμε να δεσμευτούμε, εμείς τουλάχιστον, που έχουμε την αδιανόητη τιμή από τους συμπολίτες μας να βρεθούμε στη Βουλή των 300, θέλουμε να παλέψουμε, να δυναμώσουμε τις φωνές, ειδικά αυτές που έρχονται μακριά από την Αθήνα και πρέπει να είναι πολύ ισχυρές και θέλουμε τη δική σας στήριξη για να φτάσουν μέχρι εκεί, στα 600 και τα 700 χιλιόμετρα μακριά, για να επιστρέφουμε στον τόπο μας και να φέρνουμε αυτό που πρέπει πίσω, τους αγώνες, τις διεκδικήσεις, τους στόχους που όμως θα έχουν επιτευχθεί. Και μια τέτοια δυνατή φωνή είναι η δικιά σας φωνή της Πέτης που την καλώ στο βήμα με το μικρό της όνομα, γιατί θα είμαστε συμμαθήτριες από την 26η Ιουνίου και θα φωνάξουμε πολύ δυνατά και για την Φλόρη μου και για τη Θεσσαλονίκη και για όποια πόλη λειτουργεί και ζουν οι κάτοικοί της κάτω από τις δυνατότητές της. Γιατί είναι στολίδια αυτές οι πόλεις και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και πρέπει να ζούμε όπως μας αξίζει. Με αξιοπρέπεια, με πρόσβαση στις δομές υγείας, με πρόσβαση στις δομές της ψυχικής υγείας, με στήριξη στην συμπεριληπτική δημόσια εκπαίδευση, με προστασία της πρώτης κατοικίας, με ένα σούπερ μάρκετ στο οποίο θα μπαίνουμε και δεν θα χτυπάει δυνατά η καρδιά μας, με μείωση λοιπόν του ΦΠΑ και με όλα αυτά που πρέπει να γίνουν από την επόμενη μέρα. Και είτε είμαστε στην κυβέρνηση, είτε είμαστε η δυνατή φωνή της αντιπολίτευσης, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και θα παραμείνει κόμμα εξουσίας, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Από την καρδιά μου. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ράνια, γιατί ήταν μια πολύ εξαιρετική παρουσία, μας εμψυχώνεις. Αυτή η συγκέντρωση σήμερα θα μπορούσα να πω ότι είναι ένα προσκλητήριο για να αλλάξουμε σελίδα. Για πιο καλές μέρες για όλη τη χώρα, ειδικότερα όμως για τον τόπο μας. Και εγώ θα μιλήσω πιο πολύ για τον τόπο μας. Αυτό τον αδικημένο νομό που χάνει συνεχώς ευκαιρίες, πόρους και πληθυσμό. Και δεν πάει άλλο. Σήμερα, αγαπητοί μου συμπολίτες, συμπολίτες, φίλες και φίλοι, σύντροφοι, συντρόφισσες, θέλω να πω μερικά λόγια από καρδιάς. Πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι να καταλάβουμε την χρησιμότητα αυτών των εκλογών. Την χρησιμότητα ειδικά για μια περιοχή λιγνητική που ενώ έχει δώσει φως σε όλη τη χώρα, έχει στηρίξει το μεγαλύτερο βιομηχανιστικό εγχείρημα, υστερούσε διαχρονικά σε όλους τους δείκτες. Ανεργία, ΑΕΚ, κατακεφαλή, αγροτικός τομέας, πάντα πίσω. Τα είπε πολύ ωραία η Ράνια. Μπήκε κατευθείαν στο πνεύμα της περιοχής. Και τώρα βιώνουμε μια βίαιη πολιτικοποίηση που το μόνο που έχει γίνει εδώ και 4 χρόνια είναι να έχει αυξηθεί η ανεργία, να είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μην μπορούν να επιβιώσουν και να κλείνουν και να μην έχουν πρόσβαση σε καμία χρηματοδότηση, κλειστές οι τράπεζες της μικρομεσαίας επιχείρησης μας. Είναι μόνο για 2-3 μεγάλους ομίλους ανοιχτές. Το ίδιο και το Ταμείο Ανάκαμψης, από το οποίο υποσχόμαστε ότι θα ανακατευθύνουμε τους φόρους ώστε να διευθυνθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, οι αγρότες, οι νέοι άνεργοι. Συγχρόνως μιλάμε για επενδύσεις. Έχουμε 2 ταμεία, Ταμείο Διοίκησης Μετάβασης, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανεκτικότητας. Ούτε ένα ευρώ δεν πάει στην τοπική κοινωνία και σε αυτό πρέπει όλοι μαζί να αντιδράσουν. Δεν μπορεί η μετάβαση σε αυτή την περιοχή να γίνει από 2-3 μεγάλους ομίλους. Έξω οι ευρωπαϊκοί συνεταιρισμοί που με το ζόρι επιβιώνουν, έξω οι κτηνοτρόφοι, έξω οι παραγωγικοί φορείς που υπάρχουν. Πηγαίνουμε στην ΕΒΕ και βλέπουμε καινοτόμες επιχειρήσεις χωρίς καμία στήριξη. Με προϊόντα αεροδιατροφής, με τα σύνθετα υλικά, τα εξαρτήματα, τα κρασιά του αμυταίου, πρωτοβουλίες, υπάρχει ο παραγωγικός κόσμος. Δεν υπάρχει καμία στήριξη. Και μας τάξαν και πολλούς πόρους, λέει, από την απολυμπτοποίηση. Και κάνουν και αναπτυξιακό. Και μας υποσχέθηκαν με φωνές που έβαλα στη Βουλή ότι θέλει ένα ειδικό αναπτυξιακό η περιοχή και είπαν, κυρία Πέρκα, θα είναι το πρώτο. Δεν έχει γίνει ακόμα. Έχουν γίνει άλλα 5.
Μήπως φέρε κι εμείς, εγώ θέλω να αρχίσουμε να διεκδικούμε πιο δυνατά. Πραγματικά ο τουρισμός μια περιοχή με έξι λίμνες, με το υπέροχο φυσικό τοπίο, με το οικιστικό υπέροχο τοπίο, με τη ιστορική διαδρομή που έχει, με τον πολιτισμό, η φλόρα του Αγγελόπουλου. Πάει και το τμήμα του κινηματογράφου, πάει και το τμήμα της γεωπονικής σχολής της αγροδιατροφής. Κυρία Κεραμέως, εκτίμησε ότι δεν χρειάζεται η φλόρα ένα άλλο πανεπιστήμιο και σε τίποτα το γραμμάτων και των τεχνών ιστορικά. Το χιονοδρομικό, ο κάθετος άξονας, οι σιδηροδρομικές συνδέσεις που δέχομαι να σβήσουμε από το συγκοινωνιακό χάρτη. Και ήταν έργο του ΣΥΡΙΖΑ και είχα τη τιμή να είμαι γενική γραμματέας μεταφορών όταν τρέχαμε στην Ευρώπη για να κάνουμε τη γραμμή Φλόρινα Κρυσταλλοπηγή Πόγραδες για να μπούμε στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Και έγινε την κυβέρνηση που είναι ένα έργο που έγινε με 700.000 που σας φαΐσαμε για να γίνουν οι μελέτες και το πάγωσε. Και αλλάζουν τη χάραξη, λέει να πάει από Κοζάνη, να πάει από Καλαμπάκα. Άρα να μην γίνει τίποτα, πάει για αυτά σε μελέτες. Και έχουμε και την ιστορική γραμμή Φλόρινα Πίτολα. Και αυτοί παγωμένοι, οι γείτονές μας κάναν τη γραμμή τους. Εμείς περιμένουμε ακόμα τον σταθμό στο Κάφκασο. Δύο άξονες διευρωπαϊκοί από μια περιοχή που είναι πύλη εισόδου, που έχει δύο πύλη εισόδου, είναι τριεθνές, συμμαρέγουν δύο κράτη, θα αρκούσε για μια μεγάλη αναπτυξιακή πορεία. Με εμπορευματικά κέντρα, με χιλιάδες εμπορεύματα από την ελκοχώρα των Βαλκανίων, αλλά και τη δική μας. Τίποτα από όλα αυτά. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την έχει ξεγράψει την περιοχή. Ίσως επειδή έχει λίγο πληθυσμό και δεν αλλάζει το αποτέλεσμα, εγώ λέω να το αλλάξουμε το αποτέλεσμα. Να πάμε ακόμα πιο ψηλά. Γυρίζουμε. Γυρίζουμε αυτές τις μέρες στα χωριά και βρίσκουμε έρημο καφενεία, κλειστά καφενεία. Φεύγουν οι νέοι, μαραζώνει η περιοχή, πεθαίνει. Εδώ θέλει πολύ δυνατή φωνή. Και θα μου επιτρέψετε να πω από καρδιάς μερικά λόγια, γιατί μόνο σας συναντιόμαστε τόσο καιρό που υπάρχει παρουσία μου και συζητάμε και έχουμε ανταλλάξει πολλές απόψεις και κουβέντες. Θα πω από καρδιάς πραγματικά το εξής. Θέλω να είμαστε όλοι μαζί. Πραγματικά έχω δουλέψει πάρα πολύ, έχω επικοινωνήσει, έχω τεκμηριώσει, ξέρετε, ασχολούμαι με μικρά, μεγάλα προβλήματα της περιοχής. Και στηρίζομαι σε εσάς, τον κόσμο. Ο κόσμος τα μεταφέρει, τα πηγαίνω. Αυτό πρέπει να γίνει ακόμα πιο έντονο. Ζητάω λοιπόν τη στήριξη σε αυτές τις εκλογές από όλους τους πολίτες της Φλόρινας. Ανεξάρτητα ποιο κόμμα στηρίζουν ή ψηφίζουν. Πρέπει να σκεφτούν και τον νομό. Πρέπει να σκεφτούν ότι όλοι μαζί μόνο μπορούμε να πάμε παραπέρα. Και να πω και κάτι. Σε μια τέτοια συγκυρία, και το λέω έτσι πραγματικά έντονα, γιατί τώρα είναι η ευκαιρία μας. Τώρα που υπάρχουν οι πόροι, δεν θα υπάρχουν μετά τα λεφτά αυτά. Θα έχουν μοιραστεί σε 2-3 ομίλους. Δεν θα μείνει για άλλη μια φορά τίποτα στην τοπική κοινωνία. Έχουμε ξαναπεράσει, το έχουμε ξαναπεράσει. Γιατί την περίοδο των παχιών Αγελάδων γίναν κάποια πράγματα, αλλά αποτύπωμα στην περιοχή, στην πραγματική οικονομία δεν έμεινε. Έχουμε και υποβολές. Άρα, τώρα είναι η ευκαιρία, τώρα είναι η κρίση με σαφές εκλογές. Ζητώ τη στήριξη. Όλοι να επιλέξουν τον ψηφοδέλτη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, γιατί δεν σηκώνει η περιοχή και το μέλλον της άλλους ερασιτεχνισμούς. Θέλει ανθρώπους που ξέρουν από την τεχνογνωσία, την εμπειρία, ξέρουν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δημόσιες πολιτικές στα κέντρα αποφάσεων. Δυνατά την κοινωνία με τους πολίτες και τους φορείς για να μπορέσουμε πραγματικά να αλλάξουμε τη μοίρα αυτού του τόπου. Δεν μας αξίζει αυτό που ζούμε. Πραγματικά δεν μας αξίζει. Επομένως, πάμε όλοι μαζί δυνατά, ούτως ώστε 26 Ιούνιου να είναι μια άλλη μέρα, να είναι μια αφετηρία για μια νέα πορεία της περιοχής μας και πιστεύω πραγματικά ότι όλοι μαζί, ενωμένοι, με συντροφικότητα, με αλληλεγγύη, θα μπορέσουμε να καταφέρουμε μια καλύτερη μέρα για μας και για τα παιδιά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.